Teresa? Fixa, li capo porta la cucina. Απά να γιαμώ. Απέδισε μου τον μπαλκόνι. Σιωπήν. Απάντατο, ρε. Απάντατο. Θα τα απαντήσω. Να μου να δεις πέρα. Εθάρτης. Άγια νύχτα σε προσμένουν με χαράν οι χριστιανοί. Προσμένος. Είναι τα δικά σου ανεύθυνα γονίδια που τις κληροδότησες. Ορίστε, να το σκάσει την ημέρα των αραβώνων. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς τη. Να σηκωθείς, να έρθεις αμέσως στο σπίτι για να τηρήσεις τον λόγο που έδωσες. Διαφορετικά, θα αναγκαστώ να αυτοκτονήσω. Εσένα δεν με σκύνει. Βάλα σε στο μάτι μου, και να σε κόψω, να σε σπάσω, λαλό σου. Να πάεις να τους πεις ότι δεν θα γίνουν οι αραβώνες. Μα επέλανες. Είναι γεγονός ότι αυτή η αγωνία προκάλεσε και σε μένα την ίδια αναδιαθυσία. Όχι την ίδια, όχι την ίδια, Λίλια. Ο γιος μου είναι τελείως άπειρος από γυναίκες. Θα σου εξηγήσω αργότερα. Μάλιστα. Για δίνεις, για είδες την αξινόστραφα. Λενάδα τηλεφώνησα του 100 φορές. Έστειλα του 10 μηνύματα. Στολίζαμε και τραγουδούσαμε το... Ο Τάνεμπα, ο Τάνεμπα. Ο Τάνεμπα. Ψάχνω κάτι καινούριο να πω. Να μην το έχω ξανακούσει ούτε κι εγώ. Κάτι να σε εντυπωσιάσει. Στον αέρα ένα σημάδι σου να πιάσει. Ψάχνω κάτι καινούριο να πω. Να μην το έχω ξανακούσει ούτε κι εγώ. Ψάχνω κάτι καινούριο να πω. Να μην το έχω ξανακούσει ούτε κι εγώ. Μα κολλάω και πάλι σ' όλα εκείνα που έλεγε γελώντας η Μελίνα. Βρήκα κάτι λοιπόν να σου πω, που είναι πάντα καινούριο και απλό. Αγαπώ για το τώρα, το πριν, το μετά και το πάντα. Σ' αγαπώ. Η καρδιά μου τρελάθηκε, βαράει σαν ξεκούρδιστη πάντα. Βρεις το πρωί όταν όλα τα φώτα θα σβήσουν. Θα είμαι εδώ κι όλα πάλι ξανά όπως τελειώνουν, έτσι θα αρχίσουν. Κύριε Μαυροκορδάτε, έχω την εντύπωση ότι καθυστερεί πολύ η δεσποινής. Λοιπόν, τι λέτε να τραγουδήσουμε τα κάλαντα? Κύριε Μαυροκορδάτε, έχουμε εξαντλήσει όλων των ρεπερτόριων των χριστουγεννιάτικων τραγουδιών. Και η δεσποινής μα... Ναι, αλλά δεν έχουμε ακόμη τραγουδήσει τα κάλαντα. Ναι, να τραγουδήσουμε και τα κάλαντα. Ελάτε. Καλήνες πέραν άρχοντες όλοι μας. Κι αν είναι ορισμός σας. Χριστού και Θεία γέννηση. Κόσμια.
Απολογούμεθα εντυμότατε. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Μαυροκορδάτε, ορίστε, πείτε μου, σας παρακαλώ, αλήθεια, αν υπάρχει κανένα πρόβλημα, εξηγήστε μου το και θα καταλάβω. Δεν... Τι λέτε, καλέ, τι πρόβλημα να υπάρχει. Η Έλλη. Δώστε μου ακόμη έναν λεπτό. Θα τη μιλήσω και θα επιστρέψω δρυμύτερο. Είστε σίγουρος ότι. Ναι. Σε 30 δευτερόλεπτα. Ήρθε. Σκου. Δεν ήρθε. Είμαι νεκρός. Πες μου ότι ήρθε, σε παρακαλώ, πες μου ότι ήρθε. Αφού δεν ήρθε, να σας χαίρετε τα πλάσματα και δεν θα έρθει. Τι σημαίνει δεν θα έρθει, δεν της μίλησες. Της μίλησα. Ναι, λοιπόν. Και τι σου είπε, δεν της είπες να ακούσει το μήνυμά μου. Το άκουσε. Και τι σου είπε, δεν συγκινήθηκε. Συγκινήθηκε. Μου είπε να σου πω ότι συγκινήθηκε πάρα πολύ. Ουίλι, παιδί μου, τι σου συμβαίνει. Τι είναι αυτή η συστάση, Ουίλι, παιδί μου. Ελοτροπή. Αρβωνιά, σε θέτροπή. Απολογούμεθα, εντυμότατε. Σε βλέπει και ο κόσμος. Έλα, στάσου λίγο το body language που θυμίζει μελοθάνατον. Απολογούμεθα, εντυμότατε. Από πόση σαμπάνια να έχεις πει, επιτέλους. Ένα ποδηράκι. Ουίλι. Ποιον είναι το πρόβλημα της, τι έχει και δεν της αρέσει το παιδί. Ήρεμα, Θεοκλήτη, ήρεμα. Απλά δεν τον αγαπά. Μα είναι απόφυτος του Οξφόρντ. Έχει το παιδί δύο LSB με first class honors. LLM με distinction, αντιγορεύθη σε μπάριστερ στο Grace Inn. Ήρεμα, είπαμε, ήρεμα. Υπέφαλε διδακτορική διατριβή με θέμα η άσκηση του θεμελιώδους δικαιώματος της προσωπικής ελευθερίας και οι περιορισμοί αυτού υποφυσικών προσώπων. Άτι να ασκούν άτυπον ψυχοπνευματική εξουσία επί του ατόμου ή τη στενά οικογενειακά πρόσωπα και πόσων αυτών συνάδει με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και την σύμβαση της Ρώμης. Δε μου, Θεοκλήτη, εσύ τούτη τη διατριβή να διάβασες, τι. Φυσικά τη διάβασα. Δεν κατάλαβες ότι το πείσμα σου να παντρέψεις την Τερέζα μας με έναν παιδί που δεν το αγαπά παραβιάζει τη σύμβαση της Ρώμης. Πάψε σε παρακαλώ να κάνεις νομικές συστάσεις εις έναν δικαστή. Σε παρακαλώ πολύ. Του επαρχιακού. Πού είναι. Πού πας, παιδί μου. Έντιμε, κύριε δικαστά. Ευρισκόμαθα σήμερα εδώ ενώπιόν σας για να υπερασπιστούμε το ιερό δικαίωμα του ανθρώπου, όπως χωρίς έξωθεν και ή άνωθεν ψυχολογικάς και ή άλλας επιδράσεις και ή πιέσεις και ή άλλος πώς επιλέξει το πρόσωπο αυτό μετά του οποίου θα διέλθει ως έγκαμον πλέον άτομο τον υπόλοιπο χρόνο του βίου του. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση περί προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρωτόκολλο 10ο. Κοινοτικός νόμος του 1993. Άρθρο 18, παράγραφος 4, εδάφιον 3, αλλά και το ίδιο το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, παράγραφος 18, άρθρο 1, παράγραφος 22, άρθρο 3 και παράγραφος 10, άρθρο 4, καθορίζουν το θεμελιώδη δικαίωμα του ενήλικος άρενος και της ενηλίκου θήλειος, όπως ελευθέρος και αυτοβούλος επιλέξωση το άτομο μετά το οποίο θα συνάψωση γάμων και θα ιδρύσωση η οικογένεια. Ουδείς, εντυμότατε, γίνεται να υποχρεωθεί είτε υποπατρός, είτε υπομητρός, είτε υπό άλλου τεινός, όπως νυμφευθεί παρά την αντίθετη αυτού θέληση. Η σύμβαση της Ρώμης είναι περί αυτού αρκούντος ευγλώτος και τα μάλα αυστηρός διατυπωθήσει. Από την κατοχήρωση άλλωστε, η διακήρυξη του χάπεας κόρπους έχει κατοχυρωθεί. Εντυπώτατε! Δεν θέλω να παντρευτώ. Τσιν τσιν. Πώς
Πότε θα το τελειώσεις αυτό το τρικόν? Γιατί? Βιάζεσαι να το φορήσεις? Παιδί μου, απλώς σε ερώτησα. Δεν θέλω να το φορήσω. Μη με ειρωνεύεσαι, σε παρακαλώ. Είπα πότε θα το τελειώσεις. Στο διατάφτα να απαντάς. Θεόκλητε, μήπως θέλεις να συζητήσουμε κάτι? Μίλα. Μπορώ να συζητώ και ενώ πως κολλιούμε. Τι να πω. Εμείς κανονίσαμε να τους παντρέψουμε με έναν γάμο κοινωνικής ποιότητας. Και είδου το ευχαριστώ τους. Η μία απείδησεν που το παραθύρι και έφυγε και ο άλλος θυμήθηκε ξαφνικά το χάπιας κόρπους. Τι να κάνουμε, Θεόκλητε, φαίνεται ότι δεν ήταν γραφτό να γίνει τούτος ο γάμος. Τι δεν ήταν γραφτόν, ρε παιδί μου, τι δεν ήταν γραφτόν τώρα? Υπάρχουν γραφτά και ξεγραφτά σε αυτά τα πράγματα. Έλα, σε παρακαλώ. Εγώ έχω συνηθίσει να ερευνώ τα πράγματα μόνο με την λογική. Θα γίνουμε μυρολάτρες τώρα? Λάθος σου. Όχι, δηλαδή εμείς. Δεν παντρευτήκαμε με συνοικεσιόν. Άλλον εμείς. Γιατί άλλον εμείς? Είναι μια πανομοιότυπη περίπτωση. Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να θυμηθώ ότι περάσαμε ένα άσχημα 30 χρόνια που ζούμε μαζί. Δεν υπάρχουν πανομοιότυπες περιπτώσεις, Θεόκλητε, μεν το ψάχνεις. Δηλαδή, είπε μου, ειλικρινά, κακοπέρασες μαζί μου όλα αυτά τα χρόνια? Απάντα μου. Όχι. Δεν κακοπέρασα. Λοιπόν. Όχι. Πες μου την αλήθεια. Στην αρχή δεν με ήθελες. Μετά όμως. Δεν με αγάπησες. Απάντα, ρε παιδάκι μου, δεν με αγάπησες? Αγάπησες. Αγαπώσαι. Κι εγώ... αγαπώσαι. Είσαι ένας γυναξής εσύ. Ένας γυναξής. Να ξυπνήσουμε. Όχι, εντάξει, άσε να κάνω εγώ. Όχι, εγώ, εντάλλως εσύ. Εντάλλως τον πίνεις. Άσε, πάμε μαζί. Είμαι λίγο ιδιότροπη στον καφέ. Εν τω μεταξύ, ίσως μήνυμα ανέψες πας στο κινητό. Δεν ήθελα να το ανοίξω. Κατά λάθος, βασικά. Μήνυμα, τι μήνυμα? Εν ξέρω, γράφει φιλενάδα πάνω. Τσιμήθηκες βασικά με το κινητό στο sharing, μέσα στο κινητό. Κινητό στο sharing. Φιλενάδα, έρχομαι στο Μενεού. Μα τι ώρα δεν στα λέγει το μήνυμα? 2:30 το πρωί. Αμάνα, για μένα 7:30 τώρα. Πιστευτόν. Εγώ δεν θα προλάβω να αφιπηρετήσω, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Δεν έχω ζωή εγώ. Δεν με άφησαν να έχω ζωή. Αυτά πρέπει να είναι τα τελευταία μου Χριστούγεννα. Να πάμε. Πού είναι η κόρη σου, Έλλη? Πού είναι?
Είπαμε να είναι καλά. Μίλησα μαζί με τις ψεύσεις. Αυτή είναι καλά. Εγώ δεν είμαι καλά. Εγώ είμαι αυτός που δεν είναι καλά. Πέρασα μόλις, σε πέρασα από το δωμάτιό της και είδα ότι δεν έχει επιστρέψει. Με πιάσαν πάλι οι αριθμίες. Έλα, πάμε και αρχίσαμε. Ναι. Αλλά πες μου που είναι επιτέλους. Πέστε μου και εμένα να ξέρω. Πάμε, σύντροφε μου. Πάμε. Να σου δώσω μια να σπάσεις. Αχ, βρε κόσμε, γυαλίνε. Όλοι κάνουν Χριστούγεννα και εμείς σηκωνούμαστε που το χάρμα του φού να πάμε τη δουλειά. Έλα, εφτά, πού είσαι. Καθυστερά και περιμένει η κυρία Βασκία. Έλα, κέντρο, πάω καφέ. Σε πέντε λεπτά πες κυρίας Βασίας είμαι για μέ. Αν χάσει και κανένα δυο αλληλούια, έτσι να τις κόψουν τον αντίερον. Άντε. Ένα πάντα. Ελπίζω να τον επέτυχα. Η φιλενάδα σου πόνα πάντα. Ναι. Εντάξει, μπορεί να μετάνιωσε, έτσι αποφάσισε να δεν ήθελε να έρθει στο μενού. Ελπίζω, διότι ψες που της εμίλης θα ήταν μεθυσμένη. Έστεισε εντυμένα ένας αλήτης που είχε ραντεβού μαζί του και έγινε χάλια. Α, κατάλαβα το σκηνικό. Κατάλαβες με τη γαϊδούρη να έμπλεξε η καημένη. Φυσικά κατάλαβα. Έχει έτσι τύπος, δεν τζαφή βάλω. Ελπίζω να μην είσαι εσύ το ίδιο. Γιατί δείξα σου τώρα να είμαι. Όχι. Κυρία Στέλλα, μάμα της. Ναι, κυρία Στέλλα. Η Μιμή... Μα πες μου, γιατί δεν την ερώτησες που βρίσκεται, ε? Μα, για να πάει να την έβρεις, όκλητε. Σιγά που θα πάω να την έβρω. Έχουμε και μία αξιοπρέπεια, κυρία μου. Για να στείλεις την αστυνομία να την έβρω. Ποια αστυνομία, βρε, τρελώσιμε, ε, τρελώσιμε. Να βγάλω τα μάτια μου μόνος μου. Να βγω και να πω ότι η κόρη του δικαστή του Μαυροκορδάτου το έσκασε από το σπίτι. Να το μάθει και ο Κασιανός. Θεέ μου, τούτος ο Κασιανός. Ας τον Κασιανό ήσυχο. Λοιπόν, άκου να δεις. Θα της πεις να έρθει να μου ζητήσει συγγνώμη. Διαφορετικά θα την αποκληρώσω. Σιγά τώρα, εφοηθήκαμε. Ναι. Πρόσεχε. Μην ανησυχείς, κυρία Στέλλα. Επειδή πια λίγο παραπάνευσα στο πάρτι, φιλοξένησα την εγώ για να μην οδηγήσει. Ναι. Κοιμάται. Κοιμάται τώρα, γι' αυτό δεν μπορεί να σας μιλήσει η ίδια. Βεβαίως, μόλις ξυπνήσει θα της πάω να σας πάρει. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, μην ανησυχείτε. Γεια. Ειλικρινά θέλω να ξέρω αν έγινε τίποτα. Θέλω να μάθω. Ήρεμα να μάθουμε. Ήρεμα να μάθω εγώ. Έλα ρε Γιάννο. Έλα ρε, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Ένα πω, εθώρες με όραμα, καλά Χριστούγεννα. Όχι ρε, να σου πω, άκουσες τίποτε νέα σήμερα. Άκουσα ρε, γιατί. Άκουσες τίποτε για καμιά νέα κοπέλα, έτσι, κανά δυστύχημα ρε, τίποτε. Ωρα φίλε, ναι μεν τίποτε, γιατί ρωτάς. Τίποτε ρε, εντάξει, τίποτε, bye bye. Κοίτα κατάσταση. Ταξιτζής και οδηγεί με τον κινητό σε αυτή. Δεν είναι ανάγκη, Θεόκλητε, να είσαι δικαστής 24 ώρες το 24ωρο. Μάλιστα. Μάλιστα. Αχ, κυρία Ευαρτία, να πάει εκκλησία. Είδες, δεν το ξέραμε να της πούμε, να την πάρουμε. Θεόκλητε, σταμάτα μια στιγμή, μάνα μου. Έλα, κυρία Ευαρτία μου. Μα, περτικού άμεση. Θα σε γαρτώ σήμερα, α. Άντε, ρε, σιωπή. Άντε. Καλημέρα, κυρία Ευανθία, χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά, χρόνια σας πολλά! Δεν το ξέραμε ότι είναι να πάτε εκκλησία να περάσουμε να σας πιάσουμε. Εμπειράζει. Μακάρι να είστε καλά, κυρία Έλλη μου. Εν ο Γιάννος μου δάμε που με παίρνει τακτικά. Εγώ πατήσεις να διχαρτωθώ, αλλά δεν θέλει με, επειδή είμαι ταξιτζής. Άτε ρε, σιωπή. Παναγία μου, έτσι μου κάνει πάντα, παιδιά μου. Ναι, ρε. Να ξέρεις ότι απαγορεύεται να έχεις το κινητό στο αυτήν όταν οδηγάς. Εάν σε φέρουν καμιά φορά στο δικαστήριο, θα σου πάρω την άδεια. Ήταν ανάγκη να μιλήσεις τώρα έτσι του παιδιού Χριστούγεννα την πέρα. Έλλη, μην επεμβαίνεις στο έργο της δικαιοσύνης. Τίποτε, καμιά απάντηση.
Πάντως ο Γιάννης δεν ακούσε τίποτε. Ο Γιάννης! Μάθε τίποτε άλλο πώς. Έλα ρε! Αν το βρεις ποιος μου έκαμε παρατήρηση που το χάραμα του φού σήμερα ρε Χριστό. Ρε! Για τον που έπιασε τηλέφωνο ρε! Ναι ρε! Ο δικαστής σου φίλε μου. Ο δικαστής που σε δίκασε χτες εσένα μου έκαμε χέση μου επειδή μίλησε στο κινητό. Ένα άρρωστο ρε δικαίωμα άνθρωπος. Α! Μπρος. Έλα! Κλείωσε ρε, κλείωσε. Φιλανάδα εσύ. Ρε φιλανάδα, πού είσαι? Φιλανάδα, πες με να συνήλθω. Πού είμαι? Είσαι καλά τουλάχιστον. Φιλανάδα, μισώ τον, μισώ τον. Καλά κάνεις που τον μισάς, το γαϊδούρι. Είσαι καλά τουλάχιστον, πού είσαι? Να θυμούμαι καλά, φιλανάδα, ξεκίνησα να έρθω με νεού. Αλλά νιώσα τόσο ζαλισμένη που σταμάτησα. Άπη μου, καλά έκαμες που σταμάτησες. Εγιμήθηκα μες στις στράτες. Χριστέ μου, εν το πιστεύω, φιλενάδα. Δεν πειράζει, ευτυχώς που σταμάτησες, εντάξει. Έλα να σου πω. Πιάσε αμέσως τώρα τηλέφωνο τη μάμα σου. Κλείσε και πιάσε τη μάμα σου γιατί πέλανε μου την ανησυχία της. Εντάξει, μιλούμε μετά εμείς. Έλα, γεια. Γεια. Ω Θεέ μου, ευτυχώς. Αλλά τι γαϊδούρι είναι ο άλλος, ρε παιδί μου, να την αισθήσει. Πράγματι. Μηνύματα, μηνύματα. Α, πρέπει να είναι η παρέα μου και ξεκινήσα να μου στέλνουν χρόνια πολλά. Είσαι γαϊδούρι. Ελπίζω να καταλάβεις η ίδια τι γαϊδούρι είναι. Ένιωσε να τον παρετήσει ή να ξεκινήσει να τον βουρά από πίσω τώρα. Ποιο? Τι είναι που την αίσθησε να ψες. Α, ναι, κι εγώ. Α, έχω μια πολύ καλή ιδέα για το πώς θα περάσουμε τη μέρα μας σήμερα. Αλλά εσύ σε ρώτησα, να στραφείς πίσω στο σπίτι σήμερα? Όχι ακόμα. Για να πάω πίσω πρέπει πρώτα να λυγίσει ο κύριος δικαστής. Χα! Τώρα μου πες δικαστής! Κι όμως ο άρρωστος ο δικαστής που με καταδίκασε με μια νυχτές, σήμερα το πρωί που το ξημέρωμα έκαμε παρατήρηση του κολλητού μου επειδή έμειλα λαλή που το κινητό την ώρα που οδήγα. Απίστευτη σύμπτωση, α! Είδες, κύριε Ευανθία μου, τώρα, αν δεν εδούλευκα, έθαρκουμε μαζί σου εκκλησάν. Πού πας, ρε μορφάντρα μου, πρωί ξημέρωμα. Λέμε, ρε μουνί μου. Χρόνια πολλά, ρε δάσου. Χρόνια πολλά, ρε γιάννη, ρε. Έλα, σου πω. Πάει σε εκκλησάν, ξέρω και σε πιο καπαρέ. Ρε, με λέει, μια φορά το χρόνο μου, Χριστούγεννα, έμπαμε εκκλησάν, ρε. Εμείς δουλεύκουμε, ρε δάσου, μην έμουν να γαούμε, όπως τους μαύρους. Έλα, σου πω, όμως. Πάω εκκλησιά μαζί με χαρτωμένη μου. Αντερέ κοπελούδι, τράβα. Άρε, άντο μου, πελέ μου. Έλα, σου πω, απόψε να σε δώσω το καφέ, α. Ναι, ρε, πελέ. Ναι, 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 το φάσε, τίποτε. Εσύ. Με νεού, μα καλά πότε πιες τρόπος. Φιλενάδα, είμαι με παρέα. Πολλά ωραία παρέα. Μπράβο ρε φιλενάδα, είμαι πολλά χαρούμενη για σένα. Τότε ελπίζω να περνάς όμορφα. Ναι, περνώ ωραία. Ευχαριστώ φιλενάδα γιατί εσύ μου άνοιξες τα μάτια μου την τελευταία στιγμή. Και έστειλες με στο μενεού την κατάλληλη στιγμή. Πότε να γνωρίσουμε το παιδί? Σύντομα, πολλά σύντομα. Άντε να δούμε, αφού εσύ είναι γνωρίσεις το δικό μου, τουλάχιστον να γνωρίσω εγώ το δικό σου. Έγινε, αγάπη μου. Εντάξει. Μπορούμε να πάμε αν θέλεις. Ναι, ναι, τηλεφωνιούμαστε και κανονίζουμε. Άντε, γεια. Οκ, άντε. Εντάξει, αγάπη μου, να μιλήσουμε. Έλα, γεια. Η φιλενάδα επίεσαι το μενεού για να μας έβρει. Κατάλαβα του. Δεν πειράζει. Κόψε. Πάντως πρέπει να έχει πολύ ανάγκη να μου μιλήσεις στην κατάσταση που βρίσκεται. Οι καλοί φίλοι πάντα στερίζουν ένας τον άλλο. Mm-hmm.
κάτι. Γνωριζόμαστε 20 ολόκληρες ώρες. Ξέρεις τα πάντα για μένα, αλλά εγώ δεν ξέρω τίποτα για σένα. Είσαι ένας άγνωστος. Και έχω κάτι να κρύψω. Σίγουρα. Σίγουρα, ναι. Δεν έχω τίποτα να σου κρύψω. Δεν είχες καμιά σχέση με τελευταία. Όχι. Τίποτα. Ειλικρινά, τίποτα. Ελπίζω να μην μου λες ψέματα. Σου λέω ψέματα. Αν ανακαλύψω ότι ό,τι μου λες ψέματα είναι αφείο. Σου λέω ψέματα, αλλά γιατί επιμένεις? Δεν ξέρω, μπορεί να έχω μεγάλη ευαισθησία σε αυτό το θέμα. Ειδικά με τούτο που έγινε με τη φιλενάδα μου. Το σπίτι. Έλα, μαμά. Είσαι δηλός και γυναικούλα. Γιατί δεν απαντάς? Ναι, είμαι μια χαρά. Μένα ανησυχείτε. Πες του παπά μου να μην ανησυχεί, μαμά, ναι. Όχι, θέλω να σας πω που είμαι. Δεν είναι ότι σου έχω εμπιστοσύνη, απλώς θέλω να μείνω λίγο μόνη μου. Και για να νιώσω μόνη μου, θέλω να ξέρετε που είμαι. Δεν θα έρθω τώρα, μαμά. Μαμά, πρέπει πρώτα ο παπάς μου να αποφασίσει ότι ο γάμος δεν πρόκειται να γίνει. Εντάξει, πες του ότι είμαι καλά να μην ανησυχεί. Τι? Μα πότε γίνεται το σκηνικό? Μα σοβαρό μιλά. Ο Γουλιέλμ. Έλα ρε μάμα. Ω Θεέ μου, δεν το πιστεύω. Καλά. Εντάξει μαμά. Εντάξει, εντάξει, να μιλήσουμε μετά, έλα. Γεια, γεια. Καταλαβαίνω ότι εφεύθηκα μέσα, αλλά έκοψα μέσα. Δεν μπορούσα. Έτυχε μου κάτι πάρα πολύ σοβαρό και δεν μπορούσα να έρθω. Μα να συνεχίσουμε τι. Κοίτα, δεν έχω πρόβλημα να συναντηθούμε. Να συναντηθούμε, να μιλήσουμε, οκ, okay, αλλά... Oh, ωραία, εντάξει, φυσικά, πέρασα πολλά ωραία μαζί σου, αλλά δεν μπορούσα να βρεθεί με λέψη. Κοίτα, άκου να δεις, δεν ξέρω θα συζητήσουμε, αλλά πρέπει να βρεθούμε να μιλήσουμε. Ναι. Ένα άνταξη, σας παρακαλώ. Στο Churchill Pine, όπου στον Πεδουλά. Σε πόση ώρα? Για μένα, ναι. Ευχαριστώ, γεια. Τελικά μου είπες ψέματα. Μη μου ξανατηλεφωνήσεις. Γεια σου.
Τερέζα μου, σε παρακαλώ. Απάντα μου, μωρό μου. Θα τα απαντήσεις. Όχι. Σε ρωτήσω... Να μου γυρεύκεις πας στο τρόδος, πας στα βουνά και τώρα δίπλα στη θάλασσα, να φανώ αδιάκριτος. Ναι. Δηλαδή να μην μιλώ. Προτιμώ. Εντάξει, εντάξει, δεν ξέρω, αλλά εγώ είμαι καλό παιδί. Εν καλά που σου λαλώ. Of a white Christmas. Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια. Yeah. Χάρηκα για την ωραία συζήτηση που είχαμε. Έπιανε μπουλάρα από τρόπο, σε πήρα την οσκάτω με νεού. Να μπω κάμε, ρε. Αν δεν πάθανε με αυτές, ρε. Μιλά, ρε, καλά να μπω κάμε, ρε. Ρε, μα τα πανιά σας, ρε. Ρε, πες μου, δεν πιάσαι να έκανε κάμε το τρόπο και έφερες στο με νεού. Ναι, ρε, γιατί. Τερέζα το όνομα της. Ρε, φίλε, κόψαν τόσες πολλές κουβέντες, αλλά το όνομα της δεν μου το πέ. Ρε. Γιάννο. Έλα μαζί μου. Έλα μαζί μου. Εν τούτη πάλε. Εν τούτη πάλε. Και πάρα την πειράξω, όλη φορά και κλειδώνω, μόνο σε σπάσω. Έλα μαζί μου. Πώς σου φαίνεστε, 6,5 νευρικόλαγας μέσα του. Έλα, μορφάντρα μου, άρχοντα των υπογείων. Πού είσαι, καλά, άγγελε μου είσαι. Ρε, θέλω σε πήγω, τώρα, και φέρε και τους άλλους. Άδε, γιο μου. Θέλει λίγο ξύλο κι άλλο, ε! Αρέσκει του μέσου, ρε! Θέλει λίγο... Έχει δίκιο να λάβω, δε, αρέσκει το ξύλο. Άμα ρε, πες κάτω, μωρέ! Άλλο μισκίνι, ρε, μπιλ! Εμισχύσεις, δηλαδή, ε! Ακούστε, έτοιμα να μου, εμείς είμαστε του Καφκά. Είμαστε που τη Ρόπεδα. Θα σας πω ρε μια ιστορία, ντράμου στη Βίδικα. Το 63, 64, 65, τότε που ήταν οι Καφκάες οι Ιταλοί, εμείς εγώ πήγαν τεγούρος. Κόψες το ράδι, δηλαδή. Τον και ο Ντάσο. Λοιπόν, να σας γνωρίσω το καλύτερο παιδί του Ιερκού, είναι ο Τάσος που γέρνει. Όχι και γέρνει ρε, για να μου με συγκοφαντείς εναντίον μου και να νομίζουν και τα παιδιά ότι γέρνουμε. Όχι να νομίζουν, εμείς γέρνουμε μόνο τα παλιόπαιδα, ναι ρε παιδιά. Ναι, ναι, αλλά τα παλιόπαιδα γέρνει τα τσιμάνα τους. Εντί θα και φάσα βγει, ναι ρε. Έτσι, τσά, δύο. Έτσι, ρε, 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 ρε. Να θα φτάσω, ρε, να θα φτάσω. Να με χάσεις πολλά. Αχ, τι ωραία εδώ η θάλασσα, Χρήστο μου. Οι πετρούες, τα χώματα, τα χορτούθια. Με ο Θεός πως είναι ψαρία μου. Πίνω. Πίνω και λέω εγώ την κατάσταση. Γιατί έφυγες που το τρώνες. Πες μου, ψέμα. Συγγνώμη. Να σου τα πω όλα. Να σου τα πω όλα τώρα.
Την ώρα που σιγά δεν φεύγες που το τρως, έφυγε και κάτω από τα πόθηκε. Αγαπώ σου. Για να πάλι ξανά όπως τελειώνουν, έτσι.